Λοιπόν, είπες 7 και 1. 7 και 3. Χριστό όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατο, θάνατο πατήσαστε της ψεύδης μνήμαση ζωή. Το βιβλίο των πράξεων που είναι μέρος της Καινής Διαθήκης μετά από τα 4 Ευαγγέλια, το Παρατημένο μνημονεύει ότι ο Χριστός 40 ημέρες, έτσι λέει η Σταύρο, συναστρεφόταν με τους μαθητάς. Οπτανόμενος αυτής. Πολύ ωραία, δηλαδή αφανερώνοντας τον εαυτό του. Τον έβλεπαν δηλαδή. Όχι συνέχεια. Ορατά τον έβλεπαν. Όποτε ο Κύριος ευούλευε. 11 φορές. Έτσι. 40 ημέρες ολόκληρες έδινε την παρουσία του και δίδασκε αυτούς τα περί της Αναστάσεως. Και της Βασιλείας του Θεού λέει η Αγία Γραφή. Τους δίδασκε για την ουράνια Βασιλεία του. Άλλωστε, ο ίδιος είναι η Βασιλεία. Η Βασιλεία του θέλει εντός ημών εστί. Ο ίδιος, μάλιστα, είναι μέσα μας. Αφού το έδειξες και ευχαριστούμε πάρα πολύ, συμβάλλεις στο θέμα, είναι μέσα μας αφού εμείς τον υποδεχόμαστε ή τον κρατάμε μέσα μας. Mm. Όχι μόνο την ώρα που είναι τακτή της προσευχής, αλλά όλη την ημέρα. Και αλλάζει η ποιότητα της ημέρας ολόκληρη και ο χρόνος αλλάζει ολόκληρος. Δεν είναι έτσι. Αλλάζει. Η ημέρα με την παρουσία του Κυρίου αλλάζει. Γίνεται αυτό που λέει αρχή χωρίς τέλος της Βασιλείας των Ουρανών από αυτή τη ζωή. Θυμάμαι επί του θέματος βέβαια έτσι τον Άγιο Παΐσιο που τον ρωτούσε, το διάβασα και σας το λέω έτσι, στο 5ο τόμο. Τώρα αρχή είναι, στη μέση είναι, δεν θυμάμαι. Λέει, γέροντα, πονάτε. Ήταν 2 μήνες νομίζω πριν φύγει από τον κόσμο. Λέει, να μην πονάω. Εκτός λέει, αν πάω εκεί που είναι συνεχώς ημέρα. Και δεν μπαίνει ο ήλιος ποτέ. Εκεί λέει δεν θα πονάω καθόλου. Είναι η μέρα άδυτη, αβασίλευτη. Ουκιάστη πόνος, ουκιάστη πόνος. Να υπάρχει πόνος εκεί. Αφού από εδώ φέρει τους πόνους, όχι εκεί. Έτσι είναι. Είναι η μέρα αβασίλευτη. Λέει άδυτος είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης. Και εκεί λέει ο σώμεθα Χριστόν εξαστράπτοντα, το λέει το τροπάριο της Αναστάσεως, δικαιοσύνης ήλιον το ονομάζει. Εκεί θα είναι λάμψη σκέτη. Αφού λάμψη θα είναι
και ο Κύριος και οι ψυχές εκείνων που θα είναι αβασίλευτοι. Θα ζουν ακριβώς χωρίς τελειωμό αιώνια τη Βασιλεία του Θεού. Μέσα λοιπόν στο βιβλίο των πράξεων μας αναφέρει αυτό που ο αδελφός και αυτό που είναι το θέμα που θα πούμε σήμερα για την Ανάστασή Του. Πάνω σε αυτό, σε αυτή την αλήθεια της Αναστάσεως στηρίζεται η Εκκλησία μας. Άμα την αφαιρέσουμε την Ανάσταση, πάβει να είναι Θεός. Καινή πίστη σε μου. Σωστά, πολύ σωστά λέει καινή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καινή, με έψιλον. Του λέμε είναι κενό το δοχείο. Άδιο. Είναι άδειο. Και η πίστη μας θα ήταν αδιανή. Δεν θα είχε τίποτα μέσα περιεχόμενο. Άρα ψέμα η Ανάσταση. Ψέμα και η πίστη. Και άρα και ο Απόστολος Παύλος θα φώναζε τζάμπα τρέχω, αέρα κοπανιστό χτυπάω, αέρα δερωμένο σε ένα σημείο. Δεν είναι όμως έτσι, γιατί ο Χριστός αναστήθηκε και όπως το λέει, η ευχή το λέει, του Χριστό μου, ουδής επιμνήματος. Ναι, είναι η τελευταία, είναι η τελευταία ευχή. Αφού αναστήθηκε ο Χριστός, κανένας δεν θα μείνει στα μνήματα. Ο Ιερός Συνοδός, αυτός που έχει συνθέσει τα τροπάρια, το Χριστό μου είναι, της Αναστάσεως, του Δαμασκηνού, Δαμασκηνού, θέλω να πω και είπα, του Ιερού Δαμασκηνού, λέει ο πέδας εκαμήνου ρυσάμενος γενόμενος άνθρωπος πάσχει ο θνητός. Θα το εξηγήσουμε. Θες να μας το εξηγήσει Σταύρο? Πες το Ματαλής, σε παρακαλώ. Να μην υπάρχει μονόλογος, να βάλει κι ένας που να λέει κάτι που τα ξέρει κιόλας. Μα εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Όχι, και όλοι δεν έχουμε εδώ, δεν μας πέφτουν τα γαλόνια κάτω. Αν ξέρουν το γράμμα, αν ξέρουν το πνεύμα. Όχι, δεν είναι έτσι. Και τα δύο τα ξέρουν όλοι. Τα βιώνουν όλοι. Λοιπόν, λέει ότι οι Άγιοι τρεις παιδες που ρίχθηκαν στο καμίνι για να λυθούν την πίστη τους και έμειναν ακλόνητοι στο θεμέλιο της πίστεως, στην Αγία Τριάδα, γιατί περί αυτής πρόκειται, αυτοί νομολόγησαν και είπαν, όταν είπαν εμείς δεν τρώμε από αυτά που εσείς τρώτε, που μας επιβάλλετε με το ζώο να φάμε. Πάρετε μας το κεφάλι, δεν μας νοιάζει. Γι' αυτό θυσιάζουμε και τη ζωή μας. Και βέβαια τους έριξε στο καμίνι μέσα ο Ναβουκοδονόσορας. Χωρίς όμως να καούν. Λέει το περίφημο ο Ιερός Χρυσόστομος. Ξέρεις τι είναι να τους ρίξεις το καμίνι μέσα δεμένους και η φωτιά να κάψει τα δεσμά και να μην κάψει τα χέρια. Σχολιάζει ο Χρυσόστομος. Ήταν από αμίαντο οι Άγιοι τις Πέδες που δεν τα πιάνει η φωτιά. Από αμίαντο. Αλλά ουράνιο αμίαντο. Από εκείνο το αμίαντο. Από εκείνο που η φωτιά γίνεται δροσιά, δεν γίνεται, λέει, πως το λέει εκεί πέρα, ο σιδρόσος, λέει, σιρίζουσα, λέει, σαν τη δροσιά που κάνει την άβρα και σφυρίζει, έτσι, έτσι ήταν η φωτιά εκείνη τώρα, δεν ήταν φωτιά, δεν τους έκαψε και λέει και ο Κύριος, ο πέδας, ο Κύριος είναι Κύριος που έσωσε ορισάμενος τους πέδας από το καμίνι. Αυτός που σταυρώθηκε δηλαδή. Αυτός που αναστήθηκε είναι εκείνος που τους έσωσε. Ο πέδας
ο Πέδας, ορισάμενος τους Πέδας, εκείνος που φύλαξε από τη φωτιά τους Πέδας και τους έβγαλε ζωντανούς, εκαμήν ορισάμενος, έγινε άνθρωπος. Έγινε άνθρωπος. Σταματά εδώ. Τα κρόσα των γεννηματίων του δεκαήγα. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Σταματάω στο έγινε άνθρωπος, γιατί περί αυτού πρόκειται. Σε αυτό αναφέρεται και το πάθος ή τα πάθη και η Ανάσταση. Γιατί σαν Θεός ο Κύριος ούτε πάσχει ούτε αγνίσταται. Σαν άνθρωπος έπαθε και σαν άνθρωπος αναστήθηκε. Αλλά βεβαίως όταν έπαιξε σαν άνθρωπος αναστήθηκε με τη ιδία δυνάμη ο Απόστολος Παύλος, με τη δική του δύναμη τη θεϊκή, ανέστησε το ανθρώπινο σώμα, το οποίο έγινε νεκρό. Άπνους κατατίθεται, λέει τετροπάριο της Μεγάλης Παρασκευής, λέει, χωρίς καμιά πνοή τοποθετήθηκε μέσα στο μνημείο. Το σώμα λοιπόν του Κυρίου που δέχτηκε το θάνατο, ανέστη. Και αφού ανέστη το σώμα του Κυρίου, έγινε πια, λέει, όχι αρχή, πώς το λέει η Σταύρο, απαρχή. Η λέξη απαρχή. Απαρχή η λέξη. Θα έλεγε αρχαία μα ήταν, ότι έγινε ο πρόεδρος που λέει απαρχή. Απαρχή είναι, άμα πάρουμε σε ένα προϊόν την απαρχή, είναι το πιο εκλεκτό μέρος του προϊόντος. Δηλαδή παράγει η γη κάποιο καρπό, αυτό που είναι το εκλεκτότερο απ' όλα ονομάζεται απαρχή. Γεννήθηκε ο Χριστός και του προσφέρθηκε δώρο από τη κτήση που ήδη δημιούργησε η σφαγή 14.000 νηπίων. Και λέει εκεί, απαρχή ήταν αυτή, δηλαδή μία από τις ωραιότερες θυσίες ως δώρο στον Κύριο, γιατί για τα νήπια ήταν η μεγαλύτερη τιμή που μπορούσε να γίνει. Η μεγαλύτερη τιμή να θυσιαστούν στο όνομα του Κυρίου μας, να πάρουν τη θέση του Κυρίου μας Χριστού. Αντί του Κυρίου μπήκαν τα νήπια. Επειδή ήταν ό,τι εκλεκτό είχε να δώσει η γη, ζωή και σώματα αθώων μικρών παιδιών. Γι' αυτό το λέω και δέχτηκε ο Κύριος. Μεγάλος δεν, μικρά δέχτηκε ο Κύριος. Και άλλωστε και σε Σταύρωση, τα μικρά του είπανε την ημέρα που έκανε είσοδο στο Ιεροσόλυμα το Σανά. Τα μικρά παιδιά την ώρα που έμπαινε στο Ιεροσόλυμα, που θυλάζανε, λέει, θυλάζανε. Και φωνάζανε. Και φωνάζανε, ο Σανά, εν της υψής της, ευλογημένος ερχόμενος, και έκανε δεκτή την προσευχή. Αυτή ήταν απαρχή. Γιατί έβγαινε από παιδιά και ήταν αθώα εντελώς. Ό,τι είναι εκλεκτό και πρωτογενές, πρωτογεννημένο δηλαδή, πρωτογεννημένο εκλεκτό, αυτό έγινε απαρχή. Και του Κυρίου η Ανάσταση είναι απαρχή της Αναστάσεως που θα ακολουθήσει. Δηλαδή είναι η εκλεκτή των εκλεκτών Αναστάσεων, γιατί είναι Κύριος που πρώτος αναστήθηκε, δεν υπάρχει άλλος, αλλά και ο αναμάρτητος. Άρα ο εκλεκτός των εκλεκτών σαν θνητός πεθαίνει και κάνει την αρχή μιας Αναστάσεως για να ακολουθούσουν οι άλλες Αναστάσεις. Λέει και ο Δαβίδ, που το ακούμε το Μεγάλο Σάββατο, ακούμε
που την ώρα που ο ιερέας βγαίνει από το ιερό και πετάει τις δάβνες και λέει σε Σταύρο, «Ανάστα ο Θεός, κρίνω την γη ότι εσύ κατακυρεύσεις, κατακληρονομήσεις πάση νέας. Εσύ κατακληρονομήσεις», λέει. Λέει, «Ανάστα ο Θεός». Αυτό το «Ανάστα ο Θεός», που η Εκκλησία μας θεόπνευστα το έχει τοποθετήσει από το Μεγάλο Σάββατο, γιατί είναι γίνει τα προμηνύματα της Αναστάσεως που θα εορτάσουμε, τα προήμια, να το πούμε έτσι, είναι υπομένο 1080 χρόνια πριν από τη γέννηση του Ιησού Χριστού. Άντε σήκω! Σήκω! Ξέρετε, κάποιος, το πω με παράδειγμα, κάποιος πάει λίγο αργά σε ώρα που οι άνθρωποι ξεκουράζονται από ανάγκη και χτυπάει την πόρτα. Σε παρακαλώ, βγαίνει κάποιος από το σπίτι, είναι μέσα ο κύριος Κώστας. Κοιμάται, λέει, έπεσε και κοιμάται. Είναι χαρακτηριστικό. Ο Λάζαρος, ο φίλος ημών, και κοίμηται, είπε ο Κύριος. Κοιμάται ο Λάζαρος και ήταν πεθαμένος 4 ημέρες. Τετραήμερος όζει να πλησιάσει ούτε από μακριά. Ούτε από μακριά. Βέβαια αυτά είναι τα φαινόμενα που λέγει ο Άγιος Παΐσιος. Στα πνευματικά φαινόμενα και γεγονότα, να το πούμε έτσι, δεν ισχύει ότι ισχύει σε εμάς που φυσιολογικά ζούμε τη ζωή μας. Γιατί αυτό που σε εμάς βρωμάει δεν ισχύει να βρωμάει. Γίνεται πνευματικό το γεγονός και μπορεί να αντίδεις ως μίας να αναπέμπει ευωδία. Ευωδία, το λέει σε παρόμοιο γεγονός και ο Άγιος Παΐσιος, το έχω πει άλλη φορά, που αγκάλιασε ο ίδιος μια γριά γυναίκα, πεθαμένη 3 χρόνια, όχι 4 ημέρες, 3 χρόνια, γιατί είχε μισολιώσει. Την αγκάλιασε, λέει, και ένιωσε τέτοια, πώς θα πούμε, ευωδιά στην ουσία. Λέει, στα πνευματικά γεγονότα δεν πιάνουν οι νόμοι, οι φυσικοί νόμοι. Έτσι και εδώ λέει, κοιμώνται οι νεκροί, κοιμώνται μέχρι ότου ηχήσει η σάλπιγγα. Κοιτάξτε να δείτε, τα γεγονότα τα γύρω από την Ανάσταση δεν είναι απλή γνώση και απλή διδασκαλία, αλλά είναι αλήθειες που βιώνονται. Δεν τα πλησιάζουμε, «Α, το διάβασα, το ξέρω». Από εκεί και πέρα είσαι χαμένος άμα πλησιάζεις έτσι. Η Γραφή και οτιδήποτε μας προσφέρει η Γραφή και η Εκκλησία, την ώρα που το διαβάζεις και κοινωνείς της Βασιλείας του Θεού, γιατί μιλάμε περί Βασιλείας Θεού, δεν μιλάμε για πράγματα ασήμαντα, που στηρίζεται στην Ανάσταση η Βασιλεία του Θεού. Πλησιάζει λοιπόν τα γεγονότα συμμετέχοντας με δέος. Δηλαδή, όταν λέμε δέος, με φόβο Θεού μεγάλο. Και λες, «Κύριε, αυτή τη στιγμή είσαι εδώ. Δείξε μου το γεγονός να το βιώσω, να περάσει μέσα στο αίμα μου
για να είσαι μέσα μου, σύμφωνα με εκείνο που είπες. Λοιπόν, η Γραφή, επαναλαμβάνω, πάνω στα γεγονότα αυτά, τα αναστάσιμα, ζητάει από εμάς αυτό που συνέβαινε στο Λουκά και στο Κλεόπα. Πρέπει να καίγεται η καρδιά σου την ώρα που τα διαβάζεις. Να καίγεται από αγάπη Χριστού. Και επειδή εμείς είμαστε πολύ μικροί για να φτάσουμε στο γεγονός αυτό, μας δίνει το δρόμο ο Άγιος Παΐσιος. Αν θέλεις να βιώνεις την Ανάσταση και κάθε γεγονός που είναι άμεσα δεμένο με την Ανάσταση, θα προηγείται κάποια μελέτη πνευματική που να σου διαγείρει φλόγα εσωτερική. Γιατί μιλάμε για θερμή, πολύ θερμή πίστη και πλησίασμα στα Θεία γεγονότα. Αν λέει σε μία μοναχή, εσύ ψάλλεις και ψάλλεις ωραία, αλλά βλέπω προσέχεις μόνο να ψάλλεις ωραία και να μην συμμετέχεις σε αυτό που ψάλλεις. Να γνωρίζεις ότι το ψάσιμο με συμμετοχή της καρδιάς είναι Θεία Παλαβομάρα. Είναι Θεία Παλαβομάρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εκείνη την ώρα που ψάλλεις και σου μιλάει ο Κύριος και σου δονεί την καρδιά στην κουνάη, είσαι έξω από τα όρια της λογικής. Η λογική δεν μπορεί να συλλάβει αυτό που βιώνει ο άνθρωπος ψάλλοντας. Το ίδιο ισχύει και για τη μελέτη της Γραφής. Να θυμίσω το γεγονός, γιατί εμένα μου κάνει εντύπωση και με κεντάει όταν το φέρω στη μνήμη μου. Μετά την Ανάσταση, μνημονεύει η Αγία Γραφή, Λουκάς και Κλεόπας. Πηγαίνουν από Ιερουσαλήμ σε Μαούς και βγαίνει ο Κύριος μέσα από τα δέντρα, εγώ δεν έχω πάει, έτσι γράφει κύπολε εκεί η Αγία Γραφή, και όπως πηγαίνουν τους ανοίγει η συζήτηση. Γιατί είσαστε σκυθροποί, πηγαίνε κατσούφιδες από τα Ιερουσαλήμ στους Εμαούς, στο σπίτι τους, έτσι δεν είναι, στη βασίλεια, στη σπίτι τους. Μπάς πέντες. Απλώς πηγαίνε. Εντάξει, μπάς πέντες. Εγώ έχω την εντύπωση, γιατί φάγανε, λέει, έλα να μείνεις, του είπανε. Ναι. Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία περί Θείας Παλαβομάρας που λέμε, δηλαδή σε κουνάει εσωτερικά αυτό που θα διαβάσεις. Δεν το παίρνει, άμα που το πλησιάσει την Αγία Γραφή και οποιοδήποτε βιβλίο και τα άσματα από η Εκκλησία μέσα που ακούμε, άμα τα πλησιάσεις απλώς για να τα ακούσεις, τα άκουσες, σου χάιδεψε το αυτή, ωραία τα έψαλε ο ψάλτης, τελείωσε. Αλλά άμα το είναι σου, το παραδώσεις στο νόημα με τη μουσική, θα σε ανεβάσει. Όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος, ανεβάζει η βυζαντινή μουσική. Ανεβάζει. Λοιπόν, γιατί είσαστε κατσούφιδες, σκυθροποί, με τα μούτρα κάτω? Καλά, εσύ δεν μόνος σου κατοικείς στα Ιεροσόλυμα του Πάντου Χριστού. Μόνος σου. Τι γεγονότα γίνανε? Τον πιάσανε, τον βασανίσανε, τον σταυρώσανε, και τρίτη ημέρα, λέει, είναι τώρα,
και ακόμα αυτό θα προσέξουμε τούτο εδώ τώρα. Ω ανόητη και βραδείς την καρδία, προσέξτε το αυτό. Ο ανόητη, είναι τρεις ημέρες πριν την Άσταση. Ο ανόητη, τους λέει, και βραδείς, δυσκίνητη, δύσκολα η καρδιά σας παίρνει στροφές στο θέμα αυτό. Ο ανόητη και βραδείς την καρδία, τη λέει, του, μη πιστεύει, τι λέει εκεί πέρα, λέει, γιατί είσαστε, λέει, τόσο δύσκολοι στο να πιστέψετε στην Ανάσταση και λοιπά. Και άρχισε να τους εξηγεί τα γεγονότα που είχαν περάσει. Και ένα είναι αυτό, ότι αν πας, μήπως τέλος πάντων έγινε, σταυρώθηκε ο Χριστός, οι άλλοι πάλι είπανε, πάμε να ρίξουμε τα δίθια, το είπανε, το είπα. Για σκεφτείτε το καλά. Τρία χρόνια είχαν μαζί. Τρία χρόνια μαζί μέχρι που να έρθει τα σεπτά πάθη και Ανάσταση. Και λέει, και πάλι πλοία και δίκτυα και άγρα ουδαμού, μου κάνει εντύπωση. Εμείς τι γίνεται από εκεί και πέρα. Ούτως ήσαν λέει νοθροί οι μαθητές. Νοθροί. Εδώ βραδύ στην καρδία, εκεί νοθροί. Άμα τα σκέφτεσαι καλά, αντιλαμβάνεσαι και τη δική σου οπισθοδρόμηση, πόσο πίσω είσαι. Βέβαια, και σε τα προβάλλει για να δεις και να πεις έρχομαι. Αυτό το έρχομαι θέλει η Εκκλησία. Λοιπόν, τους είπε, του συνιένετας γραφάς. Ο ανόητη και βραδύ στην καρδία, του συνιένετας γραφάς. Ω, λέει, πόσο ανόητοι είσαστε και δυσκολοκίνητοι στην καρδιά για να καταλάβετε τι λένε οι γραφές. Γιατί τους διερμήνευε τις γραφές ο Κύριος. Πηγαίνανε στον δρόμο και τους μιλούσε με την Αγία Γραφή, αφού ο ίδιος είναι που την έχει δώσει, τους εξηγούσε αυτό και δεν έπαιρνε προς το μυαλό. Αλλά η προφητεία που ήταν γι' αυτό. Παναγία μου Χριστέ μου. Και πότε καταλάβανε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε λέω τώρα. Αυτό σκέφτομαι. Πότε το καταλάβανε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός. Το καταλάβανε, θα το δούμε και το καταλάβανε. Πάρα πέρα που είχε το άλλο σημείο. Το μπήκανε μες στο σπίτι του, στο τραπέζι απάνω, την ώρα που έκοψε το άρθρο και του το έδωσε και εξαφανίστηκε. Ναι, εγώ θέλω να σταθώ. Μου αφαιρείς τον ιρμό και το κέντρο που θέλω. Ναι, σύμφωνοι. Λοιπόν. Τι είπανε δηλαδή την ώρα, είπε ο αδερφός εδώ, ότι καταρχάς είπαμε, τους επέπληξε, τους ήλεξε και πάλι δεν καταλάβανε, δεν καταλάβανε, λέει τόσο λέει δυσκολοκίνητησαστε, δεν καταλάβανε, τι λένε οι γράφες. Ποιος είναι αυτός που μας. Λοιπόν, και μας λέει ότι φτάσανε στο σπίτι, μπήκανε μέσα λέει. Αλλά δεν ήθελε να πάει ο Κύριος προς επίητο, πορωτέρω πορεύεστε. Έκανε, ο Κύριος θέλει να πάει λίγο παραπέρα. Έλα μέσα να σε φιλοξενήσουμε. Πού πας έτσι, να σε φιλέψουμε και λίγο. Να καταλάβεις τι γίνεται. Λοιπόν, και τα φαγητά και το ψωμί στο χέρι. Ευλόγησε. Και εν το ευλογήν, τι λέει Σταύρο, τι λέει. Άφαντος εγένεται με αυτόν. Έκοψε τον σάρτους, τους έδωσε και εκεί τον έγιναν άφαντος. Ο Κύριος μας ήταν. Μάλιστα, τότε καταλάβανε ότι είναι ο Κύριος. Η βραδείς την καρδία. Προσέστε κάτι. Αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει, μπορεί να είναι γεγονός, το έχουμε ακούσει από εκατομμύρια φορές, αλλά και δεις να τα ακούσεις, άμα έχεις αρρωστημένη την καρδιά, όπως την είχαν οι Απόστολοι καθοδόν, που πηγαίνανε, σε κουράζει να τα ακούς. Αν όμως δεν είναι άρρωστημένη η καρδιά, αφήνει πόρτες ανοιχτές να περάσουν οι ακτίνες του άνω φωτός, σε συγκλονίζει την καρδιά. Στη συγκλονίζει την καρδιά. Παθαίνεις θεία τρέλα, όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος. Παθαίνεις θεία τρέλα. Δεν είναι απλά γεγονότα.
Δεν τα αναφέρει η Αγία Γραφή για να τα μελετάμε και να παρέρχονται. Όχι, αλλά για να ανοίγουν τα μάτια, για να τα ζει η ψυχή, να τα βιώνει, να αγιάζει. Και άμα αγιάζει, καθαρίζει η ψυχή, κατά έναν τρόπο. Λέει, και δίνηξε αυτόν τον νουν του συνιέρατος γραφάς, λέει, η Γραφή. Δεν τα λέει, άντε τ' άκουσα, λέει, τους άνοιξε, λέει, το μυαλό. Μου κάνει εντύπωση. Πάει, θα πω κάτι ωραίο του Αγίου Παϊσίου. Η ερώτα είναι, πως το λέει, άλλο το μυαλό, άλλο ο νους, το ρωτάει μια μοναχή. Άλλο είναι το μυαλό και άλλο ο νους. Ναι, της λέει. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μυαλό είναι το πηχτό, αυτό που βρίσκουν οι γιατροί, και ο νους είναι το νοητό μέρος του μυαλού. Μυαλό είναι το υλικό στοιχείο που έχει μέσα. Και νους είναι το νοητό μέρος. Και φέρνει ένα παράδειγμα ο Άγιος Παΐσιος και λέει, πάρε, λέει, το ενόπνευμα. Έχει δύο στοιχεία, νερό και σπίρτο, λέει, μέσα. Θα πάρεις σαν μυαλό το νερό και σαν το νοητό μέρος το σπίρτο. Λέει, σπίρτο είναι το μυαλό, το λέει μερικές φορές. Λοιπόν, την ώρα που τους άνοιξε, λέει, για να καταλάβουν τις γραφές, για να καταλάβουν ότι είναι ο Κύριος που τον ευλόγησε, τους άναψε φωτιά στη σπιρτάδα του μυαλού της ψυχής. Συρτάδα του μυαλού της ψυχής. Γι' αυτό λοιπόν, προσέξτε κάτι. Μέσα στους πιστούς που είναι βαπτισμένοι, υπάρχει ένα πλήθος κόσμου που εντάσσονται στην κατηγορία εκείνη των μαθητών τον καιρό που η καρδιά ήταν βραδύτατη, δυσκίνητη. Και γι' αυτό σου λέει, δεν βαριέσαι, ας μην πάω και στην εκκλησία, δεν θα χάσω και τίποτα, έχω να κάνω κάποια δουλειά. Έτσι δεν είναι? Ας μην μελετήσω τη Γραφή, ας τη μελετήσω αργότερα και τα λοιπά. Εδώ υπάρχει όχι βραδικινησία στο νου και στην καρδιά, αλλά ακινησία. Πρέπει, κοιτάξτε, για να γίνει κάποιο καλό, χρειάζονται δύο παράγοντες. Δύο, ποτέ ένας παράγοντας δεν χρειάζεται. Ο ένας παράγοντας είναι το ανθρώπινο στοιχείο. Είναι αναγκαίο το ανθρώπινο στοιχείο να προσφέρει τη θέλησή του. Να προσφέρει και κάποιο μικρό έργο. Και από την άλλη μεριά είναι, και αυτό είναι χωρίς αμφισβήτηση, μαζί μας, εφόσον το θέλουμε, ο Θείος Παράγων. Τα δύο μαζί αυτά, το γνωρίζουμε όλοι μας, γίνονται ένα και από εκεί και πέρα ο άνθρωπος αλλάζει. Μεταβάλλεται. Αλλιώς, καλός άνθρωπος θα είσαι, γιατί σε έκανε ο Θεός καλός λίαν, αλλά χριστιανός δεν θα είσαι. Δεν θα είσαι ανοιχτά τα μάτια της ψυχής σου. Δεν θα αναζητάς τον Κύριο. Θα είσαι σαν το τυφλοπόντικα μέσα στη γη που δεν βλέπει, είναι μέσα στο σκοτάδι. Χωρίς τον ήλιο, φως δεν έχουμε. Χωρίς τον Χριστό που είναι ο της δικαιοσύνης, η ψυχή δεν βλέπει, είναι τυφλή. Να το επαναλάβω άλλη μια φορά. Μιλάμε για την Ανάσταση του Κυρίου. Αυτή, και είπαμε ότι η Ανάσταση κυρίαρχο στοιχείο έχει τον Αναστάντα Χριστό μέσα στην ψυχή μας. Το κυρίαρχο στοιχείο. Δεν το έχεις αυτό μέσα στην ψυχή σου, δεν γιορτάζεις Ανάσταση. Δεν φωνάζεις θανάτου εορτάζομαι νέκρωση, άδου την καθαίρεση. Αυτό σημαίνει δεν στο λέει μέσα σου, άμα δεν είσαι τον Κύριο να έχεις στήσει τον θρόνο μέσα εδώ να σε κουνάει, δεν φωνάζεις αυτό που λέει η Εκκλησία, εορτάζομαι το θάνατο του θανάτου.
την έκρωση του θανάτου και του άδου την καθαίρεση. Άδης, να έχουμε υπόψη μας, όσοι δεν το γνωρίζουν, αλλά και εμένα με γεμίζει που το λέω, δεν γεμίζει μόνο εσάς. Και η δική μου, το ειδικό μου είναι μέσα, παίρνει από την παρουσία σας που ακούτε, πολλαπλάσια αυτό που λέω. Άδης χώρος χωρίς να βλέπεις. Άδης. Δεν βλέπεις, σημαίνει. Σκοτάδι πηχτό-πηχτό. Πηχτό-πηχτό. Απέραστο σκοτάδι. Σε αυτό το πνευματικό χώρο ζούσαν όλες οι ψυχές πριν από την Ανάσταση του Κύριου. Πριν τα παθήματα και πριν την Ανάσταση. Και περιμένανε να έρθει ο Χριστός, να σταυρωθεί, το περιμένανε, και να ταφεί, ώστε να κατέβει στον Άδη. Το λέει μέσα εκεί στην εκκλησία μας, το λένε οι ύμνοι που του ψάλουμε. Και αυτό που είπα τώρα, άδου την καθαίρεση. Οι λέξεις κατέβηκε στον Άδη, μέχρι τότε ο διάβολος έβαζε δεσμά στις ψυχές, τις είχε μέσα στη φυλακή, φυλακισμένες, και κατέβηκε ο Κύριος για να λύσει τους πεπεδημένους. Λέει πεπεδημένους, λέει μέσα. Κοιτάξτε να δείτε. Θα το καταλάβετε. Μόλις πιάνουν έναν εγκληματία, ένα κάτι ληστή, του περνάνε χειροπέδες. Αυτός που έχει χειροπέδες στα χέρια λέγεται πεπεδημένος, δεμένος με χειροπέδες. Αυτός που έχει χειροπέδες στα χέρια λέγεται πεπεδημένος. Κατέβηκε λοιπόν ο Κύριος, εκεί ο Άδης, ο διάβολος, τους κατέβαζε και τους έδαινε την ψυχή. Και κατέβηκε ο Κύριος και έλυσε τους πεπεδημένους, λέει τα τροπάρια, το λένε, και κατέβηκε μες τον Άδη. Και από τον Άδη και κήρυξε, λέει, και λέει, πώς το λέει το Πατράσε, μέχρι Σάδου, ταμείο, λέει. Το ονομάζει ταμεία, το ονομάζει. Ήταν ταμείο ο Άδης, δεχότανε. Ψυχές, συνεχώς, ταμείο. Ταμείο φυλακής. Και κατέβηκε και ο Κύριος. Για σκεφτείτε αυτό. Δεν θυμάμαι πού το λέει αυτό το πράγμα. Ποιος το έχει πει δηλαδή. Που λέει ότι Χριστέ μου, και στην κόλαση να πας, έρχομαι μαζί σου. Γιατί όπως εσύ κόλασε δεν υπάρχει. Αυτομάτως. Αυτομάτως. Λύσας θανάτου τα δεσμά, λέει. Ένα άλλο τροπάριο λέει ότι έλυσε ο Κύριος του θανάτου τα δεσμά. Τις χειροπέδες. Αυτές οι χειροπέδες τις οποίες έδαινε ο διάβολος, τις έλυσε ο Κύριος. Θυμάμαι, και όλοι το γνωρίζουμε, θα το πω γιατί. Έχουν το μεγαλείο τους μέσα, η πραγματικότητες αυτές. Θα με βοηθήσει όποιος αδερφός μπορεί. Μπροστά σε βασιλιά μίλησε, Αγρίπας ήτανε. Απόστολος Παύλος. Απόστολος Παύλος. Και του μίλησε με τέτοια δύναμη, ώστε του λέει πάρω λίγον να με πείσεις να γίνω χριστιανός. Τον είχε απέναντι τον Απόστολο Παύλο, του λέει έλα πες μας τώρα, του λέει. Είχε ακούσει για τον Απόστολο Παύλο και ήθελε, χωρίς να τον έχει δει με τα μάτια, πες μας τώρα. Είχε καλέσει το Φίλικα μαζί, το Φίλικα, τον άλλο βασίλια, άρχοντα, και λέει για αγόρευσε να σε ακούσουμε, και αγόρευσε και του λέει
φαίνεται του έκανε μέσα στην ψυχή του μεγάλη αναβαμπούλα προς το καλό. Αλλά δύσκολα βγαίνεις από το καβούκι των αξιωμάτων για να πεις έρχομαι μαζί σου, να γίνεις οικόδημος. Λοιπόν, του λέει παρολίγον Παύλε να με πείσεις να γίνω χριστιανός. Γιατί σας το λέω και το πράγμα. Γιατί κάνει ο Απόστολος Παύλος έτσι, είχε τα χέρια δεμένα και του λέει ναι, εκτός από εκείνες τις αλυσίδες, δεν τις εύχομαι, του λέει, ας για μένα. Ήταν δεμένος με αλυσίδες και αγόρευε. Θεωρούσε τις αλυσίδες τιμή και κάφημα και δόξα. Για σένα δεν σου χρειάζεται, αλλά εγώ για μένα είναι δόξα. Οι αλυσίδες. Κοιτάξτε, αυτές οι αλυσίδες ήταν άγιες, γιατί δεν είναι μια ελεύθερη ψυχή του Αποστόλου Παύλου. Μια που είχε φτερά και πετούσε παντού, Απόστολος Παύλος. Αν το σκεφτούμε, θα δούμε ότι είναι θαύμα να γυρίσει όλη την Ασία, την τότε οικουμένη. Έτσι, ένα ανάλογο παράδειγμα συνέβαινε πριν από μερικά χρόνια με τον Άγιο Φιλόθεο τον Ζερβάκο, τον Όσιο, τον τέος ηγούμενο της Πάρου. Λέει, πήγε στο πλοίο μέσα, έβαλε τα γαράκια του στον ώμο και να πάει να κηρύξει, λέει, όταν ζούσε. Χωρίς τέτοια. Πέρασε, αναφέρει τις πόλεις που πήγε, πέστε μου, γράφει μέσα, δεν χρειαζόταν λεφτά. Πώς ταξίδευσε. Οι Άγιοι δεν έχουν εμπόδια. Καθόλου εμπόδια. Και λέμε τώρα για ακριβώς ότι ο Κύριος με την Ανάστασή Του έλυσε τα δεσμά με τα οποία ήσαν οι ψυχές δεμένες, ήσαν πεπεδημένες οι ψυχές. Μήπως πάλι μία αναλογία, χρειάζεται να γίνεται σύγκριση από το χειρότερο στο καλύτερο. Δεν δένει ο Θεός τις ψυχές των πιστών όταν είναι αδιάφορες? Δεν τις κάνει και βραδίες και δυσκίνητες και δεμένες? Τις κάνει. Εφόσον ο χριστιανός δεν παρέχει στην ψυχή του, στο πνευματικό μέρος της υποστάσεως, της ανθρωπίνης υποστάσεως, δεν προσφέρει την παιδεία και την ουθεσία του Κυρίου. Αναστημένη ψυχή είναι όταν η ημέρα δεν διέρχεται δέρνοντας τον αέρα, αλλά όταν ο άνθρωπος ζει εν προσευχή, μελετάει τα σγραφά, ζει ένα άλλο, εντελώς διαφορετικό χρόνο από εκείνο που ζουν οι υπόλοιποι, που τρώνε και πίνουν και κοιμούνται. Είναι άλλος ο χρόνος εκείνος, είναι βιολογικός και τελειώνει, εφόσον τελειώνει και άνθρωπος. Ενώ ο πιστός που έχει το φως του κόσμου, τον Κύριο Ιησού Χριστό, που τον βλέπει, που κάνει τίποτα στο διαβάσει πόσες φορές, λέει, ουκέ στην εν άλλο ουδενή η σωτηρία και ουκέ στην όνομα έτερων επί της γης. Βλέπω ο Πέτρος τον εύκολο, αμέσως με την Ανάσταση τους φιάσανε, τους δέσανε και μετά όταν κουνηθήκαν οι φυλακές και βγήκαν έξω και ψάξαν να τους βρούνε, μετά την Ανάσταση αυτά τα πράγματα, ψάξαν να τους βρούνε, τους βρήκανε στο ναό και έκαναν ένα κήρυγμα. Δεν σας είπαμε, λέει, να μην ξαναμιλήσετε.
Μα είναι δυνατό, λέει, να πειθαρχήσουμε σε εσάς. Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπεις. Θα πειθαρχήσουμε στο Θεό και όχι σε στους ανθρώπους. Εκεί ο χρόνος είναι του Θεού στους Αποστόλους. Σε αυτούς που τους πιάσανε για να τους δέσουν και να τους δίνουν κάνουν, είναι ο χρόνος βιολογικός, τελειώνει. Και εμείς ζούμε διπλό το χρόνο. Ο βιολογικός είναι τρώμε, κοιμόμαστε, σηκωνόμαστε. Και ο ένας χρόνος διαδέχεται βιολογικά τον άλλον. Ο χρόνος παίρνει νόημα και περιεχόμενο, Χριστού νόημα και Χριστού περιεχόμενο, όταν είναι αναστάσιμος. Σταύρο αναστάσιμος. Όταν είναι σταύρο αναστάσιμος. Θα το εξηγήσω. Περνάω μία περιπέτεια σπίτι μου, παράδειγμα. Έτσι δεν είναι. Όλοι περνάμε. Όποιος πει κάτι άλλο, μακάρι να μην είναι. Περνάω μία περιπέτεια σπίτι μας. Την περιπέτεια αυτή την εντάσσω, τη βάζω δηλαδή, στη Βουλή του Θεού. Ο Θεός παραχωρεί την περιπέτεια. Ο Θεός θα με βγάλει και από την περιπέτεια. Αυτός είναι ο πραγματικός τρόπος αντιμετώπισης. Χωρίς αυτή την αντιμετώπιση πιάνει το ουφ και το άγχος και δεν ξέρω ποια παρατράγουδα υπάρχουν μετά. Εκεί πια δεν μπορούμε να μιλήσουμε για άνθρωπο που αντιμετωπίζει πνευματικά τα γεγονότα. Το θείο χέρι είναι σε όλα τα γεγονότα. Όποιος το καταλαβαίνει, λέει, περιμένω την Ανάσταση, ούτε παραχωρήσω ο Κύριος για να με κάνει να καταλάβω να γίνω καλύτερος, και ότι αυτός κατευθύνει το σύμπαν, όχι μόνο εμένα. Μου κάνει εντύπωση. Τι θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο τώρα. Λέει, το όνομα δεν θυμάμαι του μοναχού που πήγε τον επισκέφτηκε ο Άγιος Παΐσιος. Ήταν ξένος εκείνος μάλλον. Σέρβος, Ρώσος. Είχε γεράσει, λέει, ήταν 90 και χρόνια. Πήγαν εδώ, λέει, εκεί που έμενε σε μια γωνιά χειμώνα καλοκαίρι και χωρίς να υπάρχουν πόρτες και παράθυρα να βαστάνε τον αέρα. Στη γωνιά κοιμότανε. Ήταν, λέει, στα τελευταία του που πήγαν τον εδώ και του λέω να σε πάω στο γεροκομείο να σε οικονομήσουν εκεί πέρα τώρα το τελευταίο καιρό στα γεράματα. Ο Θεός μου ωραία οικονομάει και τα σκουλίκια με ένα μπρε, γιατί τα ξένος, μπρε. Ο Θεός οικονομάει, φροντίζει δηλαδή, και για τα σκουλίκια λέει. Για μένα λέει που είναι μεγάλο σκουλίκι θα με οικονομήσει. Λέει ναι, και του πρότεινε λέει και κάποιος άλλος με το ίδιο τρόπο να κάτσω να σε οικονομήσω. Τι είμαι μωρέ του λέει, κανένα τσιμεντόνιδος λέει για να με βάλεις κάπου να με χτίσεις, να με οικονομήσεις, λέει. Έχει ο Θεός για μένα, του λέει. Και έφυγα λέει ο γέροντας ο Παΐσιος. Θα καταλάβει γιατί το λέγει το πράγμα. Τον άνθρωπο που είναι Άγιος τώρα ψηλά στον ουρανό, ο άνθρωπος αυτός είχε νοηματίσει τη ζωή του. Τα πιο δυσάρεστα γεγονότα για αυτόν ήταν πιο ευχάριστα. Όταν λέει γύρισε μετά την επόμενη μέρα ο γέροντας ο Άγιος Παΐσιος για να τον δει, το είχαν σκεπάσει με 3-4 ευτιάρια χώμα εκεί στη γωνία που είχε μείνει. Πώς είναι ο Άγιος Τείχων. Έλα. Όχι ο Άγιος Τείχωνας, άλλος. Πατεράνθιμος πρέπει να είναι ένας ξένης καταγωγής, γιατί τον μπρε. Ξένης καταγωγής. Ναι. Τι θέλω να πω. Όλων των μοναχών, των Αγίων και των μοναχών η ζωή είναι σταυροαναστάσιμη. Σταυρωμένη στην πορεία της, αναστάσιμη στο τέλος της. Έτσι είναι. Άμα δεν περάσεις τη ζωή σου νοηματισμένη, βουτυγμένη στο λάδι της Αναστάσεως, το πω έτσι, το ψωμάκι σου, το βουτύξεις εκεί για να το φας και να μυρίζει η Ανάσταση, νόημα μηδέν η ζωή. Και μακάρι να έχει και μηδέν. Να, μακάρι να έχει μηδέν. Έχουμε λοιπόν, μιλάμε τώρα, το θέμα μας είναι η Ανάσταση. Αλλά όπως το καταλαβαίνετε και το καταλαβαίνουμε. Και ζητάω και τη δική σας αρρωγή,
να δώσετε, βάλετε κι εσείς, κι εσείς ένα γεράκι. Τα πιο δυσάρεστα για τον απλό άνθρωπο γεγονότα τον κατεβάζουν στον Άδη. Για τον άνθρωπο που ζει αναστημένη τη ζωή, τα θεωρεί χέρι Θεού που τον ανεβάζουν στο χώρο της Αναστάσεως. Δεν ξέρω αν το ξεκίνησα το θέμα όπως θα τελειώσω τώρα. Ναι, μάλλον το ξεκίνησα και το είπα, θα ξαναπώ πάλι και θα τελειώσω. Εγώ, Άγιος Παΐσιος, το έχω διαβάσει πολλές φορές αυτό που θα ακούσετε, για να μου περάσει μέσα και να μην το ξεχνάω, για να με ξυπνάει την ημέρα που προχωράω στον δρόμο μου. Εγώ, λέει ο Άγιος Παΐσιος, θα πάω εκεί που είναι συνεχώς ημέρα και δεν δει ποτέ. Δεν δει ποτέ. Αποδόζουσε αυτή την ημέρα που δεν δει ποτέ, που λέγεται ημέρα αναστάσιμη. Είναι η Ανατολή αυτή που δεν έχει δύση. Είναι η Ανατολή που τη ζούμε από εδώ, που λέγεται Ανάσταση, που δεν έχει δύση, που δεν έχει και καμιά ισχύ ο θάνατος. Το κεντρί του θανάτου, τα δόντια του φιδιού. Τα έβγαλες, δεν σου κάνει τίποτα. Του τα έβγαλε ο Κύριος τα δόντια του θανάτου. Ένα-ένα. Πού σου θάνατε το κέντρο, πού είναι θάνατε το κέντρο. Το κεντρί σου πού είναι. Στο έβγαλε ο Κύριος. Πώς. Ανέστη Χριστός. Και ουδής επί μνήματος. Αναστηθεί και ο Χριστός. Και κανείς δεν θα μείνει στα μνήματα. Ναι, αλλά το φοβόμαστε το θάνατο. Ναι. Δώστε απάντηση. Δεν θα απαντάω μόνο εγώ. Δώστε. Το φοβόμαστε. Ναι. Εγώ έχω την απάντηση να τη δώσω. Λόγω αμαρτίας. Πες το. Λόγω αμαρτίας. Λόγω αμαρτίας. Σωστός. Είσαι αναμάρτητος. Όχι. Γι' αυτό. άμα θα αφαιρέσεις αυτό που είπε ο αδερφός και ο άλλος και ο άλλος από πάνω μας, τότε δεν το φοβάσαι. Τελείωσε το θέμα. Εδώ είναι το μυστήριο. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, ελάτε, αγκαλιάστε με, αγαπήστε με, και εγώ θα σας προσφέρω την άλλη, εσείς με τη μικρή αγάπη που έχετε, εγώ θα σας δώσω την αιώνια αγάπη που δεν θα μπορεί να πάρει κανείς. Με αυτή την αγάπη να δεμένει ο Απόστολος Παύλος και τι λέει, ποιος μπορεί να με χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Φωτιά, θηρία, μαχαίρια, λιοντάρια, τίποτα δεν μπορεί να με χωρίσει, λέει. Δεν φώτα το θάνατο, γιατί λέει, από την αγάπη του Χριστού δεν μπορεί να με χωρίσει τίποτα. Μου λέει κάποιος, συντελειώνω να τελειώσω. Το λέει, δεν μπορούμε να κάνουμε έστω και δύσκολες πράξεις που μπορούν να μας στοιχήσουν. Εάν, λέει, γνωρίζεις, έχεις έρωτα. Το πρόσωπο που είναι ερωτευμένο είναι στο φεγγάρι. Αλλά εσύ έχεις έρωτα όμως. Θα πας. Φουλ θα πας. Θα κάνεις φτερά. Θα πας, γελάς. Και εκεί το θέμα όλο. Αυτό που αγαπάς, αν ήθελα να το αγαπάς, σε κάνει να ψηφάς τους κινδύνους όλους. Τελείωσε. Είναι θέμα αγάπης. Και λέει ο Άγιος Παΐσιος, λέει, τρέλα θεϊκή είναι. Πώς μπήκαν στο καμίνι μέσα τρία παιδιά. Για πέστε μου. Στα λιωτάρια Άγιοι, που άλλος λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, λέει, αφήστε με
να με φάνε, να με αλέσουν, λέει. Όχι να με φάνε, να με αλέσουν κυριολεκτικά τα θηρία στο θέατρο της Ρώμης, γιατί τους λέει για να τους βλέπουν να διασκεδάζουν. Γιατί όταν λέει θα με βάλει στο στόμα και θα με αλέθει, ακούστε, να το ακούσουμε το μυαλό μας, σαν εικόνες μας χρειάζονται για να βλέπουν, να καταλαβαίνουν πού βρισκόμαστε. Την ώρα που θα με τρώνε και θα με αλέθουνε, θα αρχίσω να γίνω μαθητής του Κυρίου. Ανάσταση εκεί. Αυτοί βλέπανε Ανάσταση μπροστά. Ζούσανε Ανάσταση μπροστά. Μιλάγανε με την Ανάσταση. Πώς θα γίνει δηλαδή. Να μην τους πληρώσει, αφού στο αίμα μέσα λέγανε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με» και κλείνει μέσα το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Κλείνει μέσα την Αγία Τριάδα, κλείνει την Ανάσταση, τα κλείνει όλα μέσα, γι' αυτό το λέγανε. Κυκλοφορία, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Να το λέμε. Δεν λέγω τίποτα άλλο. Αφήνω τις εικόνες να τις έχεις στο μυαλό σας. Παύλε, λίγο έλειψε να με κάνεις χριστιανό. Ναι, του λέει, τα δεσμά δικά μου, αλλά γίνεσαι χριστιανός. Η τρέλα του Παύλου, η τρέλα Αναστάσεως είχε. Τρέλα Αναστάσεως του Παύλου. Αγιπέδες, τρέλα θεία. Και δεν καήκανε. Και όλοι οι Άγιοι που πέφτανε στα πάνδυνα βασανιστήρια, που δεν τα χωράει η λογική, τα φοβόμαστε, είπες προηγουμένως, και σωστά το είπες, δεν τα χωράει η λογική, αυτά τα αντιμετώπισαν σαν να είναι ένα τίποτα. Χάιδι. Προσβλέποντας την Ανάσταση. Yeah. Προσβλέποντας την Ανάσταση. Ανάσταση. Την Ανάσταση, ναι. Το λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, έβλεπα την Ανάσταση, λέει. Όλοι οι Άγιοι αυτό είχαν στα μάτια τους. Όλοι οι Άγιοι την Ανάσταση βλέπουν. Αυτό δεχόντουσαν όλα αυτά. Και να το κλείσω, λέει, άμα σας λένε Άγιος Ιερός Χρυσόστομος, δώσε μου ένα επιχείρημα να καταλάβω ότι υπάρχει Ανάσταση, θα πάρετε από τα γραπτά κείμενα της Εκκλησίας μας που είναι καταγεγραμμένα ένα νούμερο, 11 εκατομμύρια που είναι γνωστοί μάρτυρες Άγιοι, που άλλο στη σκάρα, άλλο στη θάλασσα, άλλο στη φωτιά, άλλο στο σταυρό, άλλο στα σπαθιά, άλλο στους τροχούς, όπως Άγιος Γεώργιος. Θα πάρετε αυτά τα 11 εκατομμύρια που είπανε αγαπάμε τον Χριστό, και τα 11 εκατομμύρια είχανε άνοια στο μυαλό και πέσανε στο θάνατο. Δεν βρέθηκε ένας λογικός. Άρα πέσανε γιατί υπάρχει Ανάσταση. Για την Ανάσταση πέσανε. Δώσανε τη ζωή τους. Εύχομαι να μας φωτίζει ο Κύριος, Χριστός Ανέστη, να είναι ευλογημένα. Θέλετε να πείτε κάτι, πέστε κάτι. Πάντα σας καλώ να πείτε κάτι κι εσείς, αλλά τι να κάνουμε. Και εμείς πορευόμαστε, είμαστε στην Ανάσταση. Είμαστε. Δεν γίνεται αλλιώς, η Ανάσταση, αυτό μιλάει όλη την ώρα. Να ψάλλουμε στον Ανέστη και πάμε στην Ευγή του Θεού. Πώς είμαστε, 10 άτομα, 10, εντάξει. Και για ένα λέω ο Χρυσόστομος, να γίνονται αυτό. Χριστός Ανέστη ευνεύρον και περισσεύει και η μέρα, μεγαλώνουμε όλοι, μεγαλώνουμε και εμείς. Καλό βράδυ σε όλους.